ο Γιαχία Σινουάρη είναι νεκρό. Σκοτώθηκε στη ράφα από τον Ισραηλινό στρατό, τονίζει ο Πρωθυπουργό του Ισραήλ σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στην αγγλική γλώσσα, διευκρινίζοντα ότι δεν σηματοδοτεί το τέλο του πολέμου στη Γάζα, αλλά την αρχή του τέλου. Η σωρό του ηγέτη τη Χαμά μεταφέρθηκε σε νεκροταμείο του Τελαβίβ για περαιτέρω εξετάσει μετά το θάνατό του από το στρατό στη Γάζα, όπω ανακοίνωσε η Ισραηλινή αστυνομία. Το Ιράν, υποστηρικτή του Ισλαμιστικού κινήματο Χαμά, διαβεβαίωσε ότι η εξόντωση Σινουάρ θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο το πνεύμα τη αντίσταση με σκοπό την απελευθέρωση των κατεχωμένων Παλαιστινιακών εδαφών. Όπω υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή τη η μόνιμη αντιπροσωπεία του Ιράν στην έδρα του ΟΙΕ στη Νέα Υόρκη. Η εξόντωση Σινουάρ θα αποτελέσει πρότυπο για την νεολαία και τα παιδιά που θα συνεχίσουν την πορεία προς την απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Όσο η κατοχή και οι επιθέσεις διατηρούνται, η αντίσταση θα συνεχίζεται.